Δίχως τέλος τα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών στην Καλαμάτα με τους ποντικούς να βάζουν στο στόχαστρο, εμπορικά καταστήματα και υγειονομικού ενδιαφέροντος πρατήρια υγρών καυσίμων, ακόμα και ταχυμεταφορικές. Η μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας έφτασε στα χνάρια δύο δραστών που το τελευταίο δίμηνο είχαν κλέψει και ληστέψει καταστήματα, ενώ θύμα τους είναι και μία εργαζόμενη. Οι δύο δράστες, ένας 18χρονος και ένας 29χρονος, δρούσαν πολύ νωρίς το πρωί. Σπάζοντας τζαμαρίες και πόρτες, εισέβαλαν στους χώρους των καταστημάτων από όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και όχι μόνο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομίας, από τις 14 Οκτωβρίου μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου είχαν χτυπήσει δύο πρατήρια υγρών καυσίμων, ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα πρατήριο ΟΠΑΠ, ενώ θύμα τους ήταν και μία εργαζόμενη υπό την απειλή μαχαιριού. Το πρώτο χτύπημα καταγράφεται στις 14 Οκτωβρίου, όταν οι δύο δράστες νωρίς το πρωί στην οδό Ακρίτα, υπό την απειλή μαχαιριού, κατάφεραν να πάρουν την τσάντα υπαλλήλου που έφευγε από την επιχείρηση όπου εργάζεται. Η τσάντα περιείχε ποσό αξίας 120 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Στις 27 Οκτωβρίου οι δράστες χτυπούν ξανά πρώτες πρωινές ώρες, αυτή τη φορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φαρών και Ομήρου. Αφού έσπασαν την τζαμαρία, αφαίρεσαν από το ταμείο το ποσό των 5.000 ευρώ. Ακολούθησε μια απόπειρα κλοπή στις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Νοεμβρίου, όταν οι δύο δράστες έσπασαν τζαμαρία πρατηρίου υγρών καυσίμων στην οδό Λυκούργου, όπου αφού ερεύνησαν το ταμείο, αποχώρησαν χωρίς να πάρουν κάτι, καθώς ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού. Δρώντας ξανά πρωινές ώρες, στις 27 Νοεμβρίου έσπασαν την κύρια είσοδο πρατηρίου ΟΠΑΠ στην οδό Λυκούργου και Ίδρας, από όπου αφαίρεσαν ποσό αξίας 160 ευρώ, 9 πακέτα στιγμίων κρατικών λαχείων σκράτς αξίας 320 ευρώ και άγνωστο αριθμό λαχνών κρατικού λαχείου. Την ίδια ημέρα έσπασαν την είσοδο πρατηρίου υγρών καυσίμων επί της οδού Ναβαρίνου. Από εκεί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ποσό των 150 ευρώ και πακέτα τσιγάρων αξίας 500 ευρώ. Τα κλοπημαία δεν έχουν εντοπιστεί, ενώ στην κατοχή των δύο ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ήδη ρουχισμού διαρρηκτικό εργαλείο, δύο μαχαίρια, αποκόμματα και αφαιρεθέντα αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.